Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24 και πριν ανοίξουμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική μας συζήτηση, πάμε και σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο λόγω επικαιρότητας ή δεν ξέρω για ποιους άλλους λόγους έχει περάσει στα ψηλά. Πάμε να συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη και με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Αβραμίδη, που έχει δίπλα του τον κύριο Γιάννη Νιβορλή, αναπληρωτή γραμματέα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων, με συγχωρείτε, Ποτών. Χρήστο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Τι συμβαίνει ακριβώς στο εργοστάσιο της Μαλαματίνα, Χρήστο? Παρουσίασέ μας, εσύ δώσε μας την εικόνα πριν μιλήσουμε με τον κύριο Νιβορλή. Καταρχήν να σημειώσουμε ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου χθες τα ΜΑΤ επιτέθηκαν στους απεργούς και έστειλαν 5 από αυτούς στο νοσοκομείο. Θα θέλαμε να είναι μαζί μας σήμερα και ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων της Μαλαματίνας, ο κύριος Φραγκίδης, ο οποίος όμως δεν μπορεί να είναι γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα με τραύμα στο κεφάλι από τις κλωτσιές των αστυνομικών των ΜΑΤ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Μαλαματίνα είναι ότι το Σωματείο έχει ξεκινήσει μία απεργία με στόχο την υπογραφή συλλογικής σύμβασης αλλά και την ανάκληση των 15 απολύσεων. Αν πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, τον Δεκέμβρη του 2021, η απόφαση του δικαστηρίου επικύρωσε το σχέδιο εξυγίανσης και μερικούς μήνες μετά, τον Μάρτιο, ανέλαβε ο νέος επενδυτής, η Mantis Group. Εμείς βλέπουμε όσο μας περιγράφεις, Χρήστο, και τι έγινε χθες. Ναι, ανέλαβε η Mantis Group με τρόπο που με βάση την απόφαση του δικαστηρίου το κράτος, δηλαδή συγκεκριμένα τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο, χάνουν χρήματα από τα χρέη της Μαλαματίνας, προφανώς προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Όμως μερικούς μήνες μετά βλέπουμε ότι όχι απλά δεν διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας, αλλά έχουμε απολύσεις. Είναι μαζί μας ο Γιάννης ο Νιβορλής, ο οποίος ήταν εδώ χθες και στα γεγονότα με την αστυνομία και είναι και σε απεργία διαρκείας μέχρι να δικαιωθεί το αίτημα του Σωματείου. Και αν κατάλαβα, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νιβορλή, έφαγαν ξύλο και προπυλακίστηκαν και πολιτικοί που ήταν παρόντες αλληλέγγυοι. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Στολτίδης, σωστά? Και πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Η ένωσή μας CSM έχει βγάλει και καταγγελία λόγω του ότι οι δημοσιογράφοι παρεμποδίστηκαν από το να καλύψουν αυτά τα γεγονότα. Κύριε Νιβορλή, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με δέχεστε. Υποχρέωσή μας είναι, κύριε Νιβορλή. Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει, γιατί τρώτε ξύλο εκεί? Από το Μάρτιο του 2022 η εταιρεία μεταφέρθηκε στο μεταβιβάστηκε στους αδερφούς Κομίδα μέσα από το σχέδιο εξυγίασης. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι τη χάνει ο ανέξαρτος Κομίδας να είναι ο γαμπρός του κυρίου Σκρέκα, του Υπουργού Ενέργειας. Α, μάλιστα. Η εταιρεία μέσα από το σχέδιο εξυγίασης προβλέπονται 86 προσωπαγείς θέσεις εργασίας με ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του κάθε εργαζόμενου. Η εταιρεία λοιπόν, αντί όπως είναι υποχρεωμένη βάσει του σχεδίου εξυγίασης να εφαρμόσει την απόφαση, γι' αυτό άγνωστοι γίναν τα κουρέματα, 70% των τραπεζικών χρεών που είχαμε, 56% στο δημόσιο και 51% στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ένα σύνολο πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία ανήκουν στον ελληνικό λαό, με τη μοναδική υποχρέωση να κρατηθούν οι 86 θέσεις που υπήρχαν. Όχι να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις με άλλους εργαζόμενους, οι 86 θέσεις που υπήρχαν. Ονοματεπώνυμο Γιάννης Νιβορλής, ειδικότητα χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος. Όλα αυτά αναφέρονται μέσα στο σχέδιο εξυγίασης. Αντί λοιπόν να προχωρήσει αυτό, προχωρεί σε απολύσεις. Με στόχο να προσλάβει νέους, πιο φθηνούς εργαζόμενους ή για κάποιον άλλο λόγο? Ακριβώς γι' αυτό. Εφαρμόζοντας λοιπόν το νόμο Χατζηδάκη, τι έκανε? Απονείει όλους τους παλιούς εργαζόμενους που κοστίζουν. Και έχει προσλάβει νέους ανθρώπους, οι οποίοι με δίμηνες συμβάσεις εργασίας, που καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουν κανένα απολύτως δικαίωμα. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Και σήμερα πού βρισκόμαστε? Εσείς αποφάσισατε να απεργήσετε. Δεν κατάλαβα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, λέω?
Σήμερα συνεχίζουμε τον απεργιακό μας αγώνα. Το Σωματείο έχει εξαγγείλει νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη. Οι απαντήσεις της διοίκησης ποιες είναι στο δικό σας αγώνα και στα δικά σας αιτήματα? Καμία απολύτως. Καμία απολύτως. Πριν την επέμβαση στο ΜΑΤ είχαμε συνάντηση με την εισαγγελέα, η οποία έδωσε την εντολή να χτυπηθούν οι απεργοί, και μπροστά της ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Κεράνης, αρνήθηκε την οποιαδήποτε δέσμευση. Εμείς το μόνο που ζητήσαμε ήταν παρουσία και της εισαγγελέως, παρότι δεν είναι υποχρέωσή της, να γίνει συνάντηση στο εργατικό κέντρο της πόλης, σε ουδέτερο έδαφος δηλαδή, για να συζητήσουμε και να κάνουμε. Και ο κύριος Κεράνης το αρνήθηκε με τα γδενημίας. Μάλιστα. Χρήστο, Νομίζω έχει νόημα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μερκενίδη και ταυτόχρονα, ενώ και κάνουμε τη μεταβίβαση του μικροφόνου, ο κύριος Μερκενίδης να πούμε ότι χαιρέτησε στην σημερινή συγκέντρωση Πανθεσσαλονίκιας Απεργίας, η οποία καλέστηκε από το εργατικό κέντρο εδώ στις πύλες του εργοστασίου. Και σήμερα από τις 6 το πρωί δεκάδες ή και εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν εδώ, άλλοι απεργοί, άλλοι αλληλέγγυοι, άλλοι φοιτητές και φοιτήτριες, προκειμένου να συμπαρασταθούν στους εργαζόμενους της Μαλαματίνας. Να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ εμείς δίνουμε έναν αγώνα ενάντια στις παράνομες και άδικες απολύσεις. Και όπως είπε και ο συνάδελφος πριν για το σχέδιο εξυγίασης, για μας είναι άδικες οι απολύσεις. Δεχτήκαμε χθες μια τρομερή επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις με φοβερή χρήση λακρυγόνων. Υπήρχαν προβλήματα σε πολύ κόσμο. Ο πρόεδρος του σωματείου δέχτηκε δύο κλωτσιές στο κεφάλι και βρίσκεται δεύτερη μέρα σήμερα στο νοσοκομείο με διάσηση. Ελπίζουμε αύριο να μπορέσει να βγει, δεν το γνωρίζουμε σίγουρα πότε θα δώσουν οι γιατροί το εξιτήριο. Πάντως, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ανακληθούν αυτές οι απολύσεις. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το εργοστάσιο εδώ πέρα είναι περισσότερο δικό μας παρά των κυρίων Κρομιδέων. Εμείς τόσα χρόνια εδώ πέρα, με τον υδρότα μας και την εργασία μας, έχουμε αναδείξει την Μαλαματίνα σε ένα κορυφαίο προϊόν στην Ελλάδα, και όχι αυτοί που ήρθαν. Ένα λαϊκό ποτό. Ένα λαϊκό ποτό, βεβαίως, το οποίο είναι πανελλαδικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προϊόντα, πιστεύω, του η Μαλαματίνα. Mm-hmm. Και αυτό έχει γίνει με τη δουλειά και τη προσφορά των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ, παρόλο που είμαι σχετικά νέος, είμαι 20 χρόνια εδώ πέρα. Πριν ο συνάδελφος δουλεύει 35 χρόνια. Έχει εργαζόμενους που είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα. Μια μέσα. Ζωή. Δεν μπορεί να έχει την εταιρεία και από τη μια μέρα στην άλλη για να βγάλει παραπάνω κέρδη, γιατί κέρδη βγάζει έτσι και αλλιώς, να πετάει στον δρόμο τους εργαζόμενους. Αυτό το θεωρούμε μεγάλη αδικία και ανήθικο. Και δεν έχετε άδικο. Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι όσο ώρα μιλάμε έχει έρθει. Και με αυτό να κλείσουμε, Χρήστο μου. Έχει έρθει ένα όχημα της αστυνομίας πολύ κοντά μας και μας επιτηρεί. Τώρα έρχεται ακόμα πιο κοντά μας. Νομίζω θα είχε νόημα να δείξουμε εδώ το όχημα της άμεσης δράσης, παρότι χαλάει το πλάνο. Λίγα μέτρα πίσω μας βρίσκονται κάποιες δημιουργίες των ΜΑΤ, ίσως οι ίδιες που έστειλαν στο νοσοκομείο τον πρόεδρο του σωματείου. Να πω μόνο ότι οι δημιουργίες των ΜΑΤ εδώ πέρα έχουν γίνει security της εταιρείας. Είναι 24ωρο εδώ πέρα, δεν φεύγουν καθόλου. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που μας λέτε, αγαπητοί κύριοι. Χρήστο, εύχομαι να φύγει το περιπολικό άμεσα. Για οτιδήποτε μας ενημερώνει, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σύνδεση και εμείς να ευχηθούμε στους εργαζόμενους της Μαλαματίνα ότι θα διατηρήσουν τις δουλειές τους και ότι θα δικαιωθεί ο αγώνας τους.